Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για πρώτη φορά πήρε θέση όχι απλώς για την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, αλλά ειδικά για την βομβιστική ενέργεια στη γέφυρα της Κρυμαίας, λέγοντας ότι ήταν μια τρομοκρατική πράξη. Παραλληλά υπογράμμισε ότι οι δυνάμεις πληροφοριών της Ουκρανίας είχαν στόχο να καταστρέψουν ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της πολιτικής υποδομής της Ρωσίας. Όπως είπε στη συνάντηση με τον επικεφαλής της Ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής, οι δράστες, η αυτουργή και οι εντολείς είναι οι Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες. Δεν υπάρχει αμφιβολία, πρόκειται για μια τρομοκρατική πράξη που στόχευε στην καταστροφή μιας πολιτικής υποδομής κρίσιμης σημασίας, ανέφερε σύμφωνα με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Κρεμλίνου. Αυτό δεν είναι καθόλου καλός ιονός για το τι μελιγενέστε στην Ουκρανία και το τι θα υποστεί η χώρα ως υπεύθυνη για την τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος της Ρωσίας.